Επισκεφτήκαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον κύριο Διδασκάλου, τη Σαμαρίνα και τη Μεγάλη Παναγία, την Εκκλησία, όπου γίνεται ένα σημαντικό έργο από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης μαζί μας ήταν και ο Διευθυντής του Τμήματος Αναστηλώσεων, ο κύριος Βλαχούλης. Συναντηθήκαμε εκεί με τους αναδόχους του έργου. Είδαμε την πρόοδο των εργασιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Εκκλησίας. Τέθηκαν κάποια ζητήματα, δόθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές, δόθηκαν κάποιες λύσεις σε κάποιες απορίες και σε κάποια ερωτήματα που είχαν η εταιρεία για το πώς θα εκτελέσουν αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Καταλήξαμε στο ότι θα ξαναεπισκεφτούν σύντομα για να ελέγξουν και την πρόοδο των επόμενων εργασιών από το Υπουργείο. Τόσο ο κύριος Βλαχούλης όσο και ο κύριος Διδασκάλου δεσμεύτηκαν ότι θα επισκεφτούν ξανά τη Σαμαρίνα και τα Γρεβενά γενικότερα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εκείνη την ημέρα είχαμε μια συνάντηση στην Καστοριά με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση, τόσο από πλευράς του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και όσο γενικότερα την πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και εμείς σαν Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Παρούσα ήταν και η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων των Γρεβενών, η κυρία Δημάρχη. Τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό των Γρεβενών, τα έργα των Γρεβενών. Εμείς από την είχαν μια κουβέντα η υπηρεσιακή, η κυρία Δημάκη με την κυρία Μενδώνη, για θέματα τα οποία μετά από δικό μας έγγραφο σαν Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ζητήσαμε από κάθε φορεία αρχαιοτήτων να μας θέσουν τις προτεραιότητές τους. Οι φορεία αρχαιοτήτων και η κυρία Δημάκη έθεσαν το θέμα του μοναστηριού της Μπουνάσας και για τον Μήλο του Μπούσιου, για να γίνουν οι ανάλογες εργασίες που πρέπει ώστε να γίνει ένα μουσείο. Εμείς από την πλευρά μας ενημερώσαμε την Υπουργό για τις δύο προτάσεις που έχουμε καταθέσει στο πρόγραμμα για τα πολιτιστικά μνημεία, τόσο για την Ιερά Μονή Ταξιαρχών όσο και για τον Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο Μαυρονόρος Γρεβενών. Είχαμε κάποιες απορίες, θέσαμε κάποια ζητήματα, είχαμε μια πάρα πολύ καλή κουβέντα με τα στελέχη του Υπουργείου. Καταλήξαμε στο πώς πρέπει να λειτουργήσουμε και πώς πρέπει να ενεργήσουμε εμείς από εδώ και πέρα για να προλάβουμε αυτά τα δύο σημαντικά έργα. Ο Ιερός Ναός των Ταξιαρχών, το Μοναστήρι των Ταξιαρχών στο χωριό Ταξιάρχη βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Καταλήξαμε και για τις επόμενες ενέργειες. Και θεωρώ ότι όλα θα έχουν μια θετική έκβαση. Παρόν στην κουβέντα ήταν και τα μέλη της διαχειριστικής αρχής, που σε συνεργασία, διαχειριστική αρχή, Υπουργείου, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, θα έχουμε μια κοινή πορεία ώστε να έχουμε σε όλα αυτά τα έργα ευτυχή κατάληξη. Επίσης, θέσαμε προς ενημέρωση της κυρίας Υπουργού και για το γεφύρι του Πασά. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το θεωρεί ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το έθεσε και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Εμείς σαν Περιφερειακή Ενότητα το θέλουμε αυτό το έργο πάρα πολύ. Μας είπε η Υπουργός τι πρέπει να κάνουμε. Θα έρθουμε και σε μια επαφή με την Περιφέρεια Ιωαννίνων, γιατί σε ένα αντίστοιχο έργο το πώς λειτουργήσαν αυτοί και το τι δρόμο ακολούθησαν, να είμαστε σε μια επαφή ώστε να εντάξουμε και να τελειώσουμε και με αυτό το πάρα πολύ σημαντικό έργο για την ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας και για την ιστορία των Γρεβενών, το γεφύρι του Πασά.